Η ζέστη αφόρητη και ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να ασπρώχνει τους πολίτες προς τις παραλίες. Τις οργανωμένες παραλίες. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου και οι θερμοκρασίες στην Κρήτη χτυπούν κόκκινο. Οι οργανωμένες παραλίες άνοιξαν φυσικά με τις απαιτούμενες αποστάσεις. Η νέα πραγματικότητα εν μέσω κορονοϊού είναι διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Η είσοδος ελέγχεται προκειμένου να μην μπαίνει στην παραλία αριθμός μεγαλύτερος του επιτρεπτού και οι ομπρέλες έχουν την απόσταση που προβλέπεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Πώς σας φαίνονται οι καινούργιες αποστάσεις? Μια χαρά. Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια? Μάλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ήσυχα και από άλλες χρονιές. Εγώ το απολαμβάνω πάντως σήμερα. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Άνετη. Άνετη και ευχάριστη. Καλύτερα δηλαδή έτσι με αυτές τις αποστάσεις? Είναι πιο ασφάλες και για εμάς και για τα παιδιά. Μάλιστα, στη δημοτική παραλία του Καρτερού γίνεται και θερμομέτρηση στους λουόμενους, προκειμένου αυτή η ανάσα δροσιάς να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Έχουμε και ναυαγοσώστρια με τις αποστάσεις και ό,τι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ αναφέρει και οι επιστήμονες, γιατί ακριβώς θέλουμε να συμβάλλουμε στο να παραμένουμε όλοι ασφαλείς και πολύ περισσότερο οι πολίτες που θέλουν να απολαύσουν τον μπάνιο τους εδώ στην πανέμορφη πλάζα του Καρτερού, που όπως βλέπετε σήμερα έχει και μια καταπληκτική θάλασσα. Με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και μια θάλασσα λάδι, η βουτιά επιβάλλεται, όμως με κάποιους κανόνες, τους οποίους πρέπει να τηρούν και οι πολίτες, οι οποίοι θα επισκεφτούν αυτές τις ημέρες κάποια οργανωμένη παραλία. Κάποιοι από τους νέους αυτούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται ευλαβικά στις οργανωμένες παραλίες, είναι η ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου των δύο ομπρελών, επιτρέπεται μόνο take-away από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάρχει ισχυρή σύσταση χρήσης μάσκας από τους εργαζομένους, πρέπει απαραίτητα να γίνεται απολύμανση σε ξαπλώστρες μετά από κάθε πελάτη και είναι υποχρεωτική η πετσέτα στην ξαπλώστρα με ευθύνη του λουόμενου. Οι πολίτες, μέσα από την κάμερα της Κρήτη TV, σχολιάζουν τη νέα πραγματικότητα για τις οργανωμένες παραλίες. Είναι Μάιος, αλλά οι θερμοκρασίες θυμίζουν καλοκαίρι. Μάλιστα, όλες οι παραλίες έχουν πλημμυρίσει από κόσμο, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να δροσιστούν. Ζέστη έχει, δεν φυσάει, μια χαρά είναι. Αν έχεις και παιδιά, το ευχαριστιούνται. Πιο πολύ για τα μικρά. Είναι κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζούμε και πιστεύω ότι θα συνηθίσουμε αναγκαστικά πλέον. Και λόγω ζέστης ο κόσμος από χθες είναι στην θάλασσα, άρα ακολουθάμε τον καιρό. Οι λουόμενοι, από ό,τι βλέπω, κρατάνε τις αποστάσεις κανονικές και είμαστε μια χαρά και δύο καμάρια. Τώρα είμαστε σαν τα πουλιά που τα βγάζουν από το κλουβί και δεν ξέρουν πού να πάνε. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Νομίζω ότι θα περάσει καιρός για να ξανανιώσουμε ασφάλεια. Μια χαρά είναι ο κόσμος. Κρατάει τις αποστάσεις του. Εξαιρετικά. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις βγήκαν αληθινές, οι θερμοκρασίες εκτοξεύθηκαν στα ύψη και έτσι αποφασίστηκε να ανοίξουν οι 115 οργανωμένες παραλίες στο νησί, προκειμένου οι πολίτες να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα, πάντα όμως με ασφάλεια.